Ο ΕΒΕΣ, βλέποντας την ανάγκη στην αγορά εργασίας και βλέποντας ότι γίνεται μια καλή προσπάθεια από τον ΟΑΕΔ Μαθητείας να δημιουργηθούν και πάλι και να συνταλλευωθούν οι σχολές με καινούριους μαθητές, αργώς αυτή την προσπάθεια, σας καλεί σήμερα για να σας ενημερώσει σχετικά με αυτές τις σχολές. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά έξω, κυρίως στα τεχνικά επαγγέλματα. Δεν υπάρχουν βοηθοί, τεχνίτες να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις μας και μια προσπάθεια που γίνεται από τον ΟΕΔ και ΠΑΣ Μαθητείας να δημιουργηθούν σχολές για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτά τα παιδιά. Να τονίσουμε ότι τα παιδιά πηγαίνοντας στο σχολείο αυτό κατευθείαν πιάνουν δουλειά, οπότε αμείβονται κιόλας και από τον ΟΕΔ και από τους εργοδότες. Οι σχολές που θα δημιουργηθούν, από ό,τι γνωρίζουμε, είναι μαγειρικής τέχνης, τεχνητών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, τεχνίτες ηλεκτρολογικών συστημάτων αυτοκινήτου, τεχνίτες θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, τεχνίτες μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου, τεχνίτες μεταλλικών κατασκευών και υπάλληλοι οικονομικών καθηκόντων. Χρόνια οι επαγγελματίες στηρίζουν τις σχολές του ΕΠΑΣ του Μαθητείας. Ζητάμε να γραφτούν τα παιδιά και μεγάλοι, μέχρι 29 ετών από ό,τι ξέρουμε φέτος, για να τους απορροφήσουμε κατευθείαν. Η τεχνική εκπαίδευση πρέπει να αξιοποιηθεί. Δεν έχουμε τεχνίτες. Υπάρχουν επαγγελματίες, όπως προείπε και ο κύριος Βροντελής. Πρέπει να το εκμεταλλευτούν λίγο οι νέοι, να έρθουν σε σχολεία, να μάθουν τις τέχνες, ώστε να μην μείνουν άνεργοι και να μην αναγκαστούν να φύγουν στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει σήμερα. Το δημόσιο ζητάει κόσμο πολλές φορές τεχνίτες και δεν έχει. Οι επαγγελματίες δεν έχουν διάδοχη κατάσταση. Μια πολύ τραγική περίπτωση. Έρχονται, μας επισκέπτουν και λένε: θα κάνετε τμήμα, παράδειγμα, ηλεκτρολόγων αυτοκινήτων. Εγώ θα βγω σύνταξη. Ποιος θα αναλάβει το μαγαζί? Να έρθει κάποιο παιδί, ο νεαρός έρχεται, δεν μ' άρεσε η δουλειά. Ή φεύγω στα μισά στη Γερμανία. Και λες: τι γίνεται τώρα? Και έχουμε πρόβλημα. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία, ώστε οι γονείς να κρατήσουν τα παιδιά στον τόπο τους. Βέβαια, τα παιδιά θα ευημερήσουν αφού πάρουν μερικά εφόδια. Είναι και η τεχνική εκπαίδευση, η οποία μπορεί να τους δώσει αρκετά πράγματα. Εμείς τώρα, σαν σχολές ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, έχουμε τα σχολεία τα οποία μπορούμε να στηρίξουμε τους νέους. Έχουμε καλά εργαστήρια, έχουμε την εμπειρία, έχουμε τους καθηγητές. Μπορούμε να δώσουμε, να τους μάθουμε την τέχνη. Έχουμε προσωπικό το οποίο μπορεί να τους βρει δουλειά. Με τη δουλειά τι γίνεται? Μόλις θα έρθει ο μαθητής στη σχολή και εγγραφεί, εμείς, αφού γίνει η εγγραφή, ολοκληρωθεί, μπορούμε να τον βρούμε δουλειά. Τη δουλειά τώρα, πώς θα τον βρούμε δουλειά και γιατί θα τον πάρει ο επαγγελματίας? Τον παίρνει γιατί? Σαν σχολείο επιδοτούμε 16,5 ευρώ τη μέρα στον μαθητή, στο κάθε ένσημο που θα του κολλήσει ο εργοδότης. Ο εργοδότης τον κολλάει επιδοτούμενο ένσημο, είναι γύρω στα 4 ευρώ. Με 11 ευρώ επιβάρυνση ο εργοδότης τη μέρα έχει έναν μαθητευόμενο, ο οποίος έρχεται σχολείο 4 ώρα, 4 παρα 10 με 7 το απόγευμα, και το υπόλοιπο της ημέρας από το πρωί της 8 μέχρι τις 6 απασχόληση θα δουλέψει, θα τελειώσει τη δουλειά του και θα έρθει στο σχολείο. Το καλοκαίρι θα δουλεύει, αφού τις μέρες που δεν έχουμε σχολείο μπορεί να δουλεύει. Μπορεί να είναι τετραήμερη ή πενθήμερη η απασχόληση. Δηλαδή μπορεί ένας μαθητής που δουλεύει ο επαγγελματίας Σάββατο να δουλέψει και Σάββατο. Εγώ απλά θα σας αναφέρω τις ειδικότητες που έχουμε φέτος. Είναι ο τεχνικός μηχανοτρονικής, ουσιαστικά οχημάτων και μηχανών. Τεχνικός αγροτουρισμού είναι η ειδικότητα, αυτές οι τρεις ειδικότητες ξεκινάνε πρώτο εξάμηνο. Και τεχνικός μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο μπήκε και στο παράλληλο μηχανογραφικό. Εμάς είναι διετούς φοιτησης η σχολή, είναι 4 εξάμηνα, συν ένα εξάμηνο πρακτική άσκηση, η οποία προς το παρόν δεν αμείβεται, αλλά έχουμε την υπόσχεση από το Υπουργείο ότι θα αμείβεται η πρακτική άσκηση των παιδιών. Και επίσης στεγαστικό, το οποίο δεν υπάρχει, αλλά και εκεί έχουν πει ότι μάλλον θα κάνουν κάτι για το στεγαστικό, γιατί έχουν και τα παιδιά του παράλληλου μηχανογραφικού που έρχονται και από άλλες πόλεις. Ο συνήθως, οπότε υπάρχει μια κίνηση και από τη διοίκησή μας, ώστε να μπουν, να γίνουν ΦΕΚ και να μπορέσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες, δηλαδή να μπορούμε να παρέχουμε χρήματα και στο στεγαστικό επίδομα, αλλά και να μείνεται και η πρακτική άσκηση των παιδιών. Αν κάποιο παιδί ήδη εργάζεται στις ειδικότητες αυτές, μπορεί να, και έχει ως 120 ένσημα, μπορεί να μην κάνει την πρακτική άσκηση. Θεωρείται ότι έχει γίνει εφόσον υπάρχει εμπειρία.
Είναι επίπεδου 5 το πτυχίο που θα πάρει. Έχει βέβαια μετά, αφού τελειώσει, να πάρει και την πιστοποίησή του. Αλλά θεωρώ ότι κάποιος που ασχολείται, τον ενδιαφέρει, είναι ένας εύκολος δρόμος, είναι με τα δευτεροβάθμια σχολή μας, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουν απολυτήριο λυκείου ή να έχουν απολυτήριο από επαγγελματικό λύκειο, για να μπορέσουν να γραφτούν. Οι εγγραφές ουσιαστικά, οι ηλεκτρονικές τελειώνουν σήμερα, αλλά υπάρχει δυνατότητα να έρθουν από εμάς και όλο το Σεπτέμβριο να κάνουν την αίτησή τους σε εμάς, με τα δικαιολογητικά που είναι μόνο η ταυτότητά τους και το απολυτήριο που έχουν είτε από το Λύκειο είτε από τα ΕΠΑΛ για να γραφτούν. Δηλαδή έχουμε ακόμα ένα περιθώριο. Αν και σήμερα μπορούν να κάνουν μέχρι και σήμερα μόνο ηλεκτρονικά. Δηλαδή, άμα πούνε στη σελίδα ΔΥΠΑ ή ΕΚ, θα δουν και, και όλα τα τμήματα μπορούν να δουν. Αναλυτικά τα γράφουμε και τα μαθήματα που γίνονται και το τι αποκομίζουν, τι μαθαίνουν, πού μπορούν να απορροφηθούν τα παιδιά. Υπάρχουν πολύ αναλυτικές οδηγίες, δηλαδή, στη σελίδα της ΔΥΠΑ, ο πρώην ΟΕΔ, και μπορούν να κάνουν την αίτησή τους και να έρθουν, γιατί είναι αρκετά καλές οι σχολές μας και υπάρχουν και πολύ καλά, όπως και στις ΕΠΑΣ μαθητείας, έχουμε τις τεχνικές εγκαταστάσεις και έχουμε και τα εργαστήρια για να μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν επιπλέον και την πρακτική τους άσκηση εκεί πέρα, δηλαδή να το δουν και χειροπιαστά αυτό που μαθαίνουν.